Άσος, συμμετείχε στο πρωτάθλημα ορεινής ποδηλασίας στις 22 του μηνός στο Κιλκής. Έναν αγώνα ο οποίος είναι διασυλλογικός και είναι ενταγμένο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας. Κάναμε μια πολύ δυνατή εμφάνιση για πρώτο αγώνα της χρονιάς. Πήραμε 4 βάθρα, σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες, 4 μετάλλια από αθλητές πρωτοεμφανιζόμενους και μη. Μεγάλη εντύπωση έκαναν οι κατηγορίες των μίνι παιδών και παμπέδων, στις οποίες συμμετείχαν παιδιά τα οποία για πρώτη φορά φέτος, μετά από μικρή σε χρονική περίοδο προπόνηση, κατάφεραν να διακριθούν με μία τέταρτη, μία πέμπτη και περιμένει μία πολύ δύσκολη αγωνιστική χρονιά, γιατί το αγωνιστικό επίπεδο στην ποδηλασία έχει ανεβεί πάρα πολύ. Όμως πιστεύουμε ότι θα ανταπεξέλθουμε στις προσδοκίες μας μετά από συνεχή προπόνηση. Μας περιμένει μία δύσκολη αγωνιστική χρονιά. Βέβαια, εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε μετά από συνεχή προπόνηση και όσο μεγαλύτερη συμμετοχή σε αγωνιστικά ποδηλατικά γεγονότα, δηλαδή σε αγώνες ποδηλασίας και δρόμου και βουνού. Το ενδιαφέρον του κόσμου όσον αφορά την αθλητική ποδηλασία είναι μεγάλο. Βέβαια, είναι κάτι καινούριο στον χώρο του αθλητισμού, τουλάχιστον για την περιοχή μας, γιατί θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο αθλητισμός δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ και γενικά ο στίβος. Υπάρχουν και άλλα εναλλακτικά αθλήματα στα οποία μπορεί να διακριθεί κάποιο παιδί ή κάποιος αθλητής που θέλει να ασχοληθεί δηλαδή αθλητικά. Και έτσι ο σύλλογός μας δίνει τη δυνατότητα σε πολλά παιδιά να δοκιμάσουν το ποδήλατο, την αθλητική ποδηλασία και μέσω από αυτό να έχουν κάποια εξέλιξη. Κάποιος που θέλει να εγγραφεί ή να μάθει πληροφορίες για τον σύλλογο και την ποδηλατική μας ομάδα μπορεί να μας βρει στο Facebook, στο Άσος Πτολεμαϊδα και στο τηλέφωνο 22-2463-0-22-326. Η έδρα του συλλόγου είναι εδώ πέρα στην Πτολεμαϊδα, στην Κανάρη 2 και οποιοσδήποτε πληροφορίες μπορεί να μας καλέσει να πούμε ότι οι προπονήσεις του συλλόγου γίνονται κυρίως στο Άλσος Προαστίου, το οποίο βρίσκεται την Πτολεμαϊδα στα 3 χιλιόμετρα. Εκεί πέρα υπάρχει ένας κατάλληλα διαμορφωμένος χώρος στα οποία τα παιδιά μαθαίνουν τεχνική και γενικά να κάνουν σωστά ποδήλατο. Και εναλλακτικές διαδρομές υπάρχουν σε διάφορες περιοχές του Πτολεμαϊδας. Να πούμε ότι το ποδηλατικό πάρκο που έχουμε διαμορφώσει στο Άλσος Προαστίου είναι σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και η χιλιομετρική του απόσταση και οι δυσκολίες που έχουν σαν εμπόδια που αφορούν την ποδηλασία, που κάποιος μπορεί να εκπαιδευτεί στην τεχνική του ποδηλάτου. Με λένε Κατσούλα Κωνσταντίνο, είμαι 16 χρονών. Ξεκίνησα να ασχολούμαι με την ποδηλασία σχεδόν πριν από 2 χρόνια. Ξεκίνησα μόνο για διασκέδαση, αλλά αργότερα με την ίδρυση του συλλόγου ασχολήθηκα και πιο αγωνιστικά. Εδώ και περίπου ένα με μισό χρόνο κάνω προπονητικό πρόγραμμα. Πάμε σε αγώνες με την ομάδα. Μέχρι στιγμής δεν έχω καταφέρει κάποια διάκριση. Στον τελευταίο αγώνα είχα μια βλάβη την οποία με κράτησε έξω από τον αγώνα. Είναι μέρος του αθλήματος το οποίο είναι μέσα στα αναπάντεχα. Η ποδηλασία δεν είναι ένα απλό άθλημα το οποίο συνδυάζει μόνο τεχνική, μόνο αντοχή, μόνο δύναμη, αλλά συνδυάζει όλα αυτά τα οποία χρειάζονται τα υπόλοιπα αθλήματα. Για παράδειγμα, χρειάζεσαι και τεχνική, χρειάζεσαι ευστροφία, χρειάζεσαι μυαλό, χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι αντοχή. Δεν μπορεί κάποιος ο οποίος να έχει μόνο ταλέντο να το αξιοποιήσει και να πετύχει. Το 95% του ενός ποδηλάτη πρέπει να είναι η προπόνηση. Το άλλο 5% αρκείται στο ταλέντο. Έτσι, η αδρεναλίνη που σου προσφέρει αυτό το άθλημα είναι κάτι το διαφορετικό το οποίο προσφέρει και θα συνιστούσα σε κάποιον νέο να το ξεκινήσει και σίγουρα δεν θα χάσει. Ονομάζομαι Μιχάλης Μάνης και είμαι 14 ετών. Με την ποδηλασία άρχισα να ασχολούμαι πριν από 2 με 2,5 χρόνια, αλλά εντελώς μη αγωνιστικά και το είχα απλώς για χόμπι και για να περνάει η ώρα ευχάριστα.
αλλά τον τελευταίο κι εγώ παρομοίως ένα με μισό χρόνο έχω αρχίσει πιο σοβαρά και σε τακτικό χρονικό διάστημα με προπονητικό πρόγραμμα. Κάποια διάκριση προς το παρόν είχα το προηγούμενο έτος σε δύο αγώνες ορεινής ποδηλασίας και σε έναν σε δρόμο αγώνα. Έχουμε τρέξει και άλλους αγώνες και με την ομάδα. Ήταν δύσκολοι και οι συναθλητές ήταν καλοί. Είχαν χρόνια στο χώρο που το είχαν ξεκινήσει και κρατηθήκαμε λίγο πιο πίσω από το βάθρο. Για να ξεκινήσει κάποιος να ασχολείται, τι θα πρέπει να έχει? Κάποιος για να ξεκινήσει να ασχολείται θα πρέπει να έχει, βασικά να έχει και χρόνο, γιατί είναι ένα άθλημα το οποίο απαιτεί πολλές φορές πάρα πολύ χρόνο σε σχέση με το ποδόσφαιρο, με το μπάσκετ και οποιοδήποτε άλλο άθλημα. Δεύτερον, θα πρέπει να έχει μετά να μην το φοβάται το άθλημα, γιατί είναι και επικίνδυνο σε σχέση με όλα τα άλλα. Έχει πτώσεις, ατυχήματα πολλές φορές και λάθη που γίνονται χωρίς να το θέλουμε. Επίσης θα πρέπει να έχει θέληση, γιατί είναι ένα δύσκολο άθλημα που έχει πολλές απαιτήσεις και απαιτεί υπομονή και να το χαίρεσαι, να μην το κάνεις αναγκαστικά, να το χαίρεσαι αυτό που κάνεις. Ονομάζομαι Βασίλης Οσκίδης και άρχισα την ποδηλασία για χόμπι πριν 1,5 χρόνο σχεδόν. Τώρα σοβαρά, όπως είπαν και τα παιδιά πριν, άρχισα με ποδηλατικό πρόγραμμα προπονητικό πριν μισό χρόνο περίπου. Η ποιότητα του ποδηλάτου δεν έχει τόσο πολύ σημασία όσο να έχει αυτός που έχει το ποδήλατο, πώς το πάει ας πούμε. Και όσο βέβαια καλύτερο είναι το ποδήλατο, τόσο πιο εύκολο είναι το άθλημα. Μέσα στην ποδηλασία έχει πολύ, ανεβαίνει πολύ η αδρεναλίνη και στους αγώνες και στις προπονήσεις γενικά, από τα λάθη που μπορεί να προκύψουν, όπως είπαν και τα παιδιά πριν, μπορεί να υπάρξουν προβλήματα διάφορα. Με λένε Δαλκερανίδη Κωνσταντίνο. Είμαι 16 χρονών, ξεκίνησα να κάνω ποδήλατο μαζί με τον Κωνσταντίνο τον Κατσούλα πριν από 2 χρόνια. Στην αρχή πολύ ερασιτεχνικά, μετά βέβαια γνώρισα και τα παιδιά από το μαγαζί και έτσι με βοήθησαν να μπω σε ένα καλύτερο πρόγραμμα. Τον τελευταίο μισό χρόνο αρχίζω και μπαίνω σε πιο αγωνιστικό πρόγραμμα. Δεν έχω συμμετάσχει σε πολλούς αγώνες και από τώρα όμως έχω καταλάβει ότι το αγωνιστικό επίπεδο είναι πολύ υψηλό. Η στόχη μου σίγουρα είναι να πάρω μια διάκριση στο 2015 και σκληρή προπόνηση, γιατί χωρίς την προπόνηση δεν γίνεται να κατορθώσουμε. Είμαι ο Βασίλης Βασιλείου και είμαι 14 χρονών. Το ποδήλατο ξεκίνησα πριν 2 μήνες περίπου σαν ομάδα, αλλά ερασιτεχνικά έτσι για μένα το έχω ξεκινήσει από πολύ παλιά. Στους φίλους μου θα έλεγα να έρθουν να ακολουθήσουν το mountain bike, γιατί μου αρέσει πιο πολύ εμένα. Γιατί ανεβαίνει και όπως η αδρεναλίνη που είπαν και τα παιδιά και έτσι έχει και κάποια άλματα που κάνεις μες στην πίστα και έτσι. Και μου αρέσει και θα τους πρότεινα να το σύστηνα. Ονομάζομαι Γιάννης Πασαλής, είμαι 12 ετών. Είμαι το νεότερο μέρος της ομάδας, ξεκίνησα την ποδηλασία εδώ και 1,5 μήνα. Κύριος μου στόχος είναι ο αγώνας Hill to Hill, ο οποίος θα διεξαχθεί εδώ στο Προάσιο, στην ειδικά διαμορφωμένη πίστα που έχει δημιουργήσει ο σύλλογός μας. Σχετικά με τις προπονήσεις, εγώ και οι συναθλητές μου που είμαστε στην ίδια ηλικία δεν ακολουθούμε ένα απαιτητικό πρόγραμμα, αλλά υπάρχουν και δυσκολίες. Είμαι 16 ετών και μπήκα στην ομάδα έτσι για να δω πώς είναι και κόλλησα. Μου άρεσε αυτό στην ομάδα.